Πάμε να συνεχίσουμε πολιτικά. Mm -hmm. Λοιπόν, Ένα από τα κόμματα του πολιτικού σχηματισμού, στο οποίο στρέφονται δικαίω τα βλέμματα, είναι η Νέα Αριστερά. Mm. Νέο πολιτικό σχηματισμό είναι, είναι το πρώτο κράστε στην Κάρτα τη 9η Ιουνίου. Πάμε να δούμε λοιπόν πώ πηγαίνουν στη Νέα Αριστερά προ τι εκλογέ. Μαζί μα ο κύριο Γιώργο Σταθάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα και σα. <laughs> Πάντω. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη Νέα Αριστερά. Ε, mm. μην το πείτε, όποιο. <itu> oh. mm. <sair> ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι. μου δημιουργεί ένα άγχο. Δεν θέλω να μου αγχωθείτε. Θέλω να πω ότι με δεδομένο ότι παρουσιάζεστε ω Νέα Αριστερά πρώτη φορά και φέρετε τι ιδέε σα, τι απόψει σα, τι αξίε σα ω Νέα Αριστερά πρώτη φορά. Δεν έχετε αυτό το άγχο του πρωταγωνιστή, σωστά. Εντάξει, είμαστε μια κίνηση πέντε μηνών, έξι, εκ των πραγμάτων. Ε, η στόχη, η εκλογική, είναι να δημιουργήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα και με μια ισχυρή πολιτική ταυτότητα για την επόμενη μέρα, όπου υπάρχει, θα υπάρχει ο χρόνος, μαραθώνιος θα είναι έτσι ε, καλύτερα, δεν είναι σπριντ για μας. Ε, οπότε οι στοχεύσεις είναι πάρα πολύ απλές. Να είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για μας να βγάλουμε Ευρωβουλευτή προφανώς στο μεγάλο τεστ και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε μια διακριτή, ισχυρή ταυτότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης που να φέρνει αυτό το μήνυμα που θέλουμε. Ε, ισχυρή πολιτική, η πολιτική επιστρέφει, αντιπαράθεση με την uh -huh. κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία επί της και όχι σε δευτερεύοντα ή άλλα θέματα. Στοίχημα, κύριε Σταθάκη, να χτίσετε σιγά σιγά και την εδραίωση έτσι, του νέου πολιτικού σχηματισμού για τη νέα αριστερά. Και νομίζω πολύ σωστά το οριθετήσατε και να γίνει αντιληπτή η ιδεολογική ταυτότητα, έτσι, το πολιτικό προφίλ του νέου κόμματο. Γιατί, κακά τα ψέματα, επειδή είναι ακόμα νωρί, είναι λίγοι οι μήνε, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, πολλοί κόσμοι ίσω έχει ακόμα στο μυαλό ω αυτοί που αποχωρήσαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να το πούμε ναι. πολύ απλά. Ναι. Ε, κοιτάξτε, αυτό υ, υπάρχει γιατί τώρα κάνουμε μεγάλη περιοδία, εσείς είσαστε, εντάξει έχουμε πολύ αναγνωρίσιμα πρόσωπα η Αριστερά αλήθεια, προφανώς. Αλήθεια. Ε, οπότε ε, οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν το πρώτο κύμα το, <laughs> της ε, ταυτότητάς μας, αλλά μετά που άρχισαν να διατυπώνονται ευθέως οι θέσεις μας, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, των εξοπλισμών, των ελευτουρικών σχέσεων, του παλαιστινιακού ζητήματος mm -hmm. που ήμασταν οι πρώτοι που το ανεβάσαμε πολύ ε, και ζητώντας αυτό που κάνουν σήμερα οι άλλες χώρες, αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και πάει λέγοντας, ε, στα θέματα της οικονομίας όπου Διαφοροποιηθήκαμε σε κρίσιμα θέματα, από την ψήφιση των αμυντικών δαπανών μέχρι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση σε διάφορους τομείς, τη δρυμία κριτικής μας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άρα βήμα-βήμα, εκεί θέλω να καταλήξω, ε, στους πέντε αυτούς μήνες έχει μάλλον συσσωρευτεί μια διακριτή πολιτική ταυτότητα που ενσωματώνει την, στα ευρωπαϊκά θέματα την κριτική που ασκεί στην Ευρώπη η αριστερά και τις διεκδικήσεις της και στα ελληνικά θέματα ένα σκληρό πυρήνα αντιπαράθεση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Όπου βεβαίως αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να πούμε ότι ουσιαστικά οι ε, 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 και εσείς προσπαθείτε να αντλήσετε, προσπαθείτε βάλτε το σε εισαγωγικά, να αντλήσετε ε, από μια μεγάλη δεξαμενή που ωστόσο είναι κομματάκι μπερδεμένη, δεν είναι αυτή τη περίοδο. Κοιτάξτε, όποιο δεν βλέπει ότι η κεντροαριστερά υ, υ, υπέστη δι, μια στρατηγική ήταν στι εκλογέ. Δεν υπάρχει <σχεδόν> θέμα επ' αυτού. Ε, άρα υπάρχει ένα θέμα συγκρότησης ενός ισχυρού προγραμματικού λόγου για την κεντροαριστερά γενικότερα που να μπορεί να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το διατάφτα, το ψάχνουμε. Κανένα δεν πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί σχηματισμοί, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Κασελάκη μπορούν να διαμορφώσουν αυτό το είναι έτοιμε ή είναι έτοιμοι οι πόλοι για να την παρατεθούν. Αυτό είναι εμφανέ. Αυτό υπάρχει λοιπόν ένα κενό πολιτική σε αυτό επενδύουμε και σε αυτό θέλουμε να είμαστε υπακτοί και ταυτόχρονα αυτό που ο κόσμος και πάρα πολλοί αριστεροί και προοδευτικοί άνθρωποι αισθάνονται αυτή την αμηχανία απέναντι στον πολιτικό χάρτη της αντιπολίτευσης ε, θέλουμε να τους εμπνεύσουμε την ιδέα ότι αυτή τη στιγμή αυτό είναι ο δρόμος πρέπει να στηρίξουν την νέα αριστερά προκειμένου να διαμορφωθεί ε, την επαύριο των ευρωεκλογών, μια διαφορετικού τύπου αντιπολίτευση και διαφορετικού τύπου διεργασία στον χώρο τη κεντροαριστερά. Αν αναλυθούν έτσι, οργανωμένε όμω, θεσμικέ πρωτοβουλίε σε μια προσπάθεια ανασύνθεση του κεντροαριστερού χώρου ενώσεων, εσεί ω Νέα Αριστερά είστε ανοιχτοί σε συνεργασίε και συγκλήσει, κύριε Στοθάγκη. Εμεί ε, ξεκινάμε από την αναγνώριση ότι σήμερα δεν υπάρχουν καλέ προποθέσει γιατί. Υπάρχει ένα κατά τη γνώμη μα πολιτικό έλλειμμα yeah. στον τρόπο που αντιπολιτεύονται τόσο το Πασόκ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και, και είναι και μια ανθρωπογεωγραφία κάπως ιδιόμορφη που δεν διευκολύνει τη ε, Αντίθετα, επιμένουμε στην απλή κεντρική ιδέα ότι σημασία έχει ο προγραμματικός λόγος η ποιότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης και ήδη τους προηγούμενους 5-6 μήνες όπου εμφανίστηκαν όριμες συνθήκες mm -hmm. για αυτό τον προγραμματικό λόγο υπήρξαν κοινέ συνέργειες από όλο το φάσμα της αντιπολίτευσης. Mm -hmm. Αυτό έγινε με τη Μομφία, έγινε με τα τέμπη, έγινε mm -hmm. με διάφορα πράγματα στα οποία δεν πω υποκλοπές και πάει λέγονται. Έγινε δηλαδή όπου υπάρχει μια οριμότητα πολιτική και προγραμματική Προφανώ συμπλέουν οι δυνάμει και κάνουν πολύ καλά, άρα και εμεί είμαστε ανοιχτοί ω προ αυτό. Αναγνωρίζοντα όμω ότι έχουμε σήμερα ένα μεγάλο δρόμο να διανύσουμε και η αριστερή οπτική σε αυτά τα πράγματα είναι καταλητική για να ανασυγκροτηθεί ο ευρύτερο χώρο. Mm -hmm. Βεβαίω η αριστερή οπτική, θα ρωτήσει κανεί βλέποντα τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Ε, πόσο ισχυρή είναι και πόσο ε, δυνατή είναι αυτή την ώρα στην, Ευρωπαϊ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ευρωκοινοβούλιο. Άξτε, ναι, ότι έχετε απόλυτο δίκιο Ανεβαίνουν αυτό. παντού ναι. ε, τα δεξιά και άκρο δεξιά κόμματα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και ε, όπως ξέρετε, η άνοδος ακροδεξιά στην Ευρώπη περνάει μέσα από μια κρίση της δεξιάς στην Ευρώπη. Δηλαδή, Έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση από τα παραδοσιακά συντηρητικά κόμματα στην ακροδεξιά. Αυτό έγινε στην Ιταλία, yeah. συρρυκνώθηκε το συντηρητικό κόμμα, ανέβηκε ανέβη η Μελώνη. Αυτό έγινε δυστυχώ στην Ολλανδία πρόσφατα, mm. με τρομερές συνέπειε. Μια πολύ φιλελεύθερη χώρα, πολύ, και ξαφνικά βγάζει μια κυβέρνηση με ακροδεξιό. Ε, δεν θα είναι πρωθυπουργό, αλλά τέλο πάντων. Και αυτό συνέβη και σε πολλέ άλλε χώρε. Η αριστερά είχε πιεστεί. Εμεί ασκούμε μια δρυμία κριτική στον τρόπο που οι, τα δεξιά συντηρητικά κόμματα δεν διαμόρφωσαν ένα αραγές μέτωπο όλων των κομμάτων απέναντι στην άκρα δεξιά και φλέρταραν με μερικές ιδέες, είτε στο μεταναστευτικό είτε σε διάφορα άλλα θέματα, τα οποία ενώ νόμισαν ότι θα τους προστατέψουν από την άνοδο της ακροδεξιά, τελικά yeah. δεν τους προστάτεψαν. Άρα η στρατηγική μας είναι πάρα πολύ απλή. Αναγνωρίζουμε ότι ο σχετισμός δυνάμεων έχει πάρει αυτή τη μορφή, ε, αλλά επιμένουμε και επιμένουμε με έμφαση ότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο η αριστερά, αλλά και οι δυνάμεις των πρασίνων, της οικολογία και ένα μεγάλο μέρος της διαμορφώνουν πλέον το δίπολο στην Ευρώπη για τα μεγάλα θέματα της Ευρώπης. Το πόλεμο, το ουκρανικό δηλαδή, το αν η Ευρώπη θα παραμείνει μια δύναμη που θα κλιμακώνει τις την πολεμική σύγκρουση ή θα πάρει μια πιο αυτόνομη διπλωματική ειρηνευτική πρωτοβουλία να βρει λύσεις και να δημιουργήσει ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής κρίσης και αν θα την πάρουμε πίσω λόγω της αδυναμίας Ευρώπης να βρει λεφτά να στηρίξει και τους αγρότες και όλο τόσο κόσμο που θίγεται από την yeah. πράσινη μετάβαση και φυσικά το πρόβλημα της οικονομίας, το πώς δεν θα επιστρέψουμε σε πολιτικές λιτότητας που κατέστρεψαν την Ευρώπη και ταυτόχρονα την έχουν κάνει ένα μικρό σε εισαγωγικά α, αδύναμο α, Οικονομ... Αδύναμη οικονομική εντότητα απέναντι στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα στα θέματα τη τεχνολογία mm. και της... των Είπα, νέων προκλήσεων. Απλά είπατε για οικονομία. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που ξέρετε και πολλοί κόσμοι, τουλάχιστον ευρωεκλογέ, λέει ναι, ναι, ευρωεκλογέ, αλλά ακρίβεια. Είναι το θέμα που συζητάει ο πολίτη mm. ο mm. κόσμο, τον απασχολεί κυρίε Σταθάκη, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε. Ε, Διάβασα και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον άρθρο δικό σα που αναλύατε την πρωτότυπη οικονομική θεώρηση Μιτσοτάκη για τον πληθωρισμό. Ε, θα θέλαμε λίγο να μα το εξηγήσετε mm. αυτό. Mm. Ναι, το έγραψα αυτό το άρθρο, διότι ο κύριος Μητσοδάκης επιμένει ότι ο πληθωρισμός είναι διεθνής. Και εγώ ήθελα να το διορθώσω αυτό. Ναι. Δεν είναι διεθνής. Πια. από το 2022, η παγκόσμια οικονομία, τα περιοδικά, ο Bloomberg, ο Economist, όλοι οι έγκυροι φορείς του κόσμου ξέρουν ότι δεν είναι διεθνής και είναι εγχώριος ο πληθωρισμός. Τι σημαίνει εγχώριος πληθωρισμός. Ότι ο διεθνή πληθωρισμό, η τάση, η έκρηξη μετά την ενεργειακή τέτοια τελείωσε. Uh -huh. Τώρα εξαρτάται ο πληθωρισμό από το τι κάνει κάθε κυβέρνηση και από τι οικονομική πολιτική εφαρμόζει για την διθάσευση yeah. του. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Άρα η πρωτοβουλία Μτσοτάκη ότι είναι διεθνή ο και ότι φταίνει εθνικέ Και να πάμε στην Ευρώπη, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, δεν δε, αποποιείται. Του μεγάλου και κοινού τόπου που είναι σε, σε όλε τι χώρε, ότι από εκεί και πέρα, από το 22 και μετά, ο πληθωρισμό εξαρτάται από την πολιτική των κυβερνήσεων. Okay. Και αυτό κάνουν όλε οι ευρωπαϊκέ χώρε. Άι ήθελα να το διορθώσω αυτό λοιπόν. Ναι. <laughs> ε, <laughs> Διορθώση <laughs> επί οικονομικών θεωρήσεων. Για να <laughs> διόρθω... Και να <laughs> συζητήσω στη συνέχεια στο άρθρο τα πραγματικά δεδομένα. Είναι η οικονομική η πολιτική ε, τη κυβέρνηση Μητσοτάκη... Ε, τι θα σέβει τον πληθωρισμό ή συντηρεί τον πληθωρισμό. Και αν συντηρεί ο πληθωρισμό, δεν είναι πληθωρισμό κόστους, αυτό λέω στο άρθρο μου, είναι πληθωρισμό υπερκερδών. Άρα, αυτή η κυβέρνηση για τον τρόπο που ο πληθωρισμό συντηρείται στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στη στέγαση, ε, λέω, τα μεγάλε mm. περιοχέ που αφορούν του πολίτε, yeah. για αυτέ τι τρει κατηγορίε που ο πληθωρισμό είναι πάνω από τον επίσημο πληθωρισμό, έχουμε πληθωρισμό 15%, μου δώσατε αύξηση 15% λέω στην κυβέρνηση, μια χαρά, <ΣΣ> Α. αλλά τα τρόφιμα είναι 33%, η τσεκάτω πληθωρισμός, η ενέργεια είναι 90%, η στέγη έχει εκτοξευτεί. Άρα, εδώ έχουμε ένα θέμα. Και αυτό το θέμα, νομίζω, στο άρθρο μου ασκόδρε μία κριτική. Τα διαβάσαμε, yeah. κύριε Σταδάκη. <laughs> <laughs> Έτσι κι αλλιώ τα βιώνουμε, κύριε Σταδάκη. Ένα <laughs> 948 έβαλα βενζίνη σήμερα και <laughs> έκανα χαρά. <Είναι> σίγουρο. <laughs> διότι και ε, είναι, ξέρετε, το βιώνετε και είναι και το παράδοξο. Ενώ δηλαδή η κυβέρνηση του το λέει ότι η οικονομία πάει καλά και πάει πολύ καλά κτλ. Ε, όταν οι 7 στου 10 Έλληνε λένε εγώ δεν πάω καλά. Ε, αυτό σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα προ τα πίσω. Το βασικό πρόβλημα υπάρχει. είναι και η αναλογία πάντοτε μισθών και πληθωρισμού, mm -hmm. κύριε ναι, ναι, Γι' αυτό ναι, ναι. είναι η ρίζα του κακού. Δηλαδή. Βεβαίω τώρα ε, δεν θέλω να γίνω μάνατζ κακών, αλλά με μια περίοδο χάρητο, αυτό το σύμφωνο σταθερότητα που τελειώνει σιγά-σιγά, έτσι mm -hmm. δεν είναι. Τα δύσκολα είναι πολύ μπροστά μα, mm -hmm. ή παραδίπλα. Mm -hmm. Και απλώ είναι πολύ δύσκολα. Όχι. Κοιτάξτε, ε, εγώ παραμένω λίγο ελπιδοφόρος στα θέματα της Ευρώπης διατηρώ μια ισχυρή ελπίδα δηλαδή ότι ε, με η άνω ακροδεξιάς διότι άνω ακροδεξιάς ζητάει λιγότερη Ευρώπη και αποκαθήλωση των πολιτικών τη στιγμή που σήμερα στα μεγάλα προβλήματα χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη mm -hmm. δεν γίνεται να στηρίξουμε τη νέα οικονομία της Ευρώπης να μπορεί να είναι family των ΙΠΑ και της Κίνας με βιομηχανική πολιτική, τεχνολογική πολιτική, κάθε χώρα μόνη της. Είναι, είναι άνευ. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, πιο ισχυρή βιομηχανική και τεχνολογική πολιτική. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε το, την Ευρώπη που μας άφησε με τη λιτότητα την πολιτική λιτότητα σε επί 10 χρόνια, τεράστια άνοδο των, έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων παντού, mm -hmm. δεν μπορούμε να σκεφτούμε τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων χωρί μια στοιχειώδη κοινωνική πολιτική τη Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Καμία χώρα από μόνη τη χρειάζονται πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε την κλιματική κρίση και την πράσινη μετάβαση χωρί περισσότερη Ευρώπη και περισσότερα χρήματα, περισσότερο προπολογισμό, περισσότερα ταμεία όπω αυτή την πρωτοβουλία που πήρε πάνω στην κρίση. Άρα η απάντηση στα ευρωπαϊκά ζητήματα είναι περισσότερη Ευρώπη και όπως λέμε, επειδή η σύγκρουση στην Ευρώπη είναι ανάμεσα στη δεξιά και στην κεντροαριστερά και όπως παντού, χρειαζόμαστε λύσεις που να προέρχονται από τα αριστερά, να ενδυναμώσουν την Ευρώπη, να ενισχύσει τον κοινωνικό και πράσινο χαρακτήρα της και να δώσει τη μάχη της οικονομίας και του ανταγωνισμού με όρους... -huh. βιωσιμότητα και ισχυρή αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, κύριε Σταθέκη, πάμε λίγο και στα δικά μα τα εξωτερικά θέματα, διότι <συμίλωση> είναι στο προσκήνιο στι τελευταίε ημέρε. Υπάρχει μια κινητικότητα, πολλή συζήτηση και για την ελληνοτουρκική προσέγγιση, την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα και βεβαίω και σε σχέση με την Βόρεια Μακεδονία, τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πολλή συζήτηση. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ιστορική συμφωνία. Αλλά αυτό είναι δεν υπάρχει επιστροφή πίσω. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο παρελθόν. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι διεθνή συμφωνία. Mm. Δεν μπορεί να την αναιρέσει Αλλά Λέμε κανή. και καταγγελία τώρα, δεν λέμε. Δεν μπορεί να την καταγγείλει εύκολα. <laughs> Διότι <laughs> με τη Συμφωνία των Πρεσπών ε, η Βόρεια Μακεδονία μπήκε στο ΝΑΤΟ. Και έκανε έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <laughs> δεν μπορεί να καταγγείλει τη Συμφωνία και να διατηρήσει. Τι σχέση σου με τον ΝΑΤΟ ή τι σχέσει με τον ΠΟΕ. Νομίζω και τα κυβερνητικά στελέχη παραδέχτηκαν ότι είναι πολύ δύσκολο να το Άρα το λέμε απλώ για να το λέμε, α πούμε. Κοιτάξτε, να σα πω, επειδή εγώ ήμουν και στι διαπραγματεύσει. Γι' αυτό σα την κλαμάκια, Σταδάκη. Το ξέρουμε. Θα πρέπει να θυμάστε ότι ένα από τα χαρτιά που προέβαλαν οι φίλοι μα στη Βόρεια Μακεδονία ήταν η διπλή ονομασία. Δηλαδή, τι λέγανε οι άνθρωποι και ο καλοπροαίρετα ότι θα πάρουμε το Βόρεια Μακεδονία, θα αλλάξουμε το Σύνταγμα, Συνταγμα. θα καταργήσουμε τον Μεγαλέξανδρο, όλα, όλα αυτά που λέει η Συμφωνία των Προσφών, ωραία και καλά. Ε, αν μπορούσαμε να διατηρήσουμε τη διπλή ονομασία, λέει, στο εσωτερικό, εσωτερικό. να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτό είμαστε Μακεδόνια κλπ. Ναι. και, λοιπά, και λοιπά, Στο δικό μα μέσα, Κροατήριο. Ναι. ναι. Ε, ε, η ελληνική πλευρά, εγώ πάντα θεωρώ ότι ο Νίκο Κοντιά ήταν ένα καταπληκτικό υπουργό εξωτερικών. Ε. Το λέω δημόσια, το έχω ξαναπεί 100 φορέ. Ε, έκανε μια καταπληκτική διαπραγμάτευση και οδήγησε τη συμφωνία στο καλύτερο επίπεδο. Δεν υπάρχει λοιπόν ούτε διπλή ονομασία ούτε τίποτα. Ε, νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία που βγήκε με αυτό το εθνικιστικό παραλήρημα ε, Ήδη άρχισε να βάζει νερό στο κρασί τη. Δηλαδή στην Αμερική δήλωσε αλίμονο, δεν θα αλλάξουμε τίποτα στη διεθνή συμφωνία. Στου να λίγο το αυτοί απ' έξω οι ενεργειακοί κτλ. Δεν ξέρω πώ θα εξελιχθούν, ούτε έχει νόημα να σκεφτεί κανεί. Αλλά πρέπει να είναι απόλυτα συνείδηση, και αυτό είναι η κριτική προ την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, που αφήνει αμφίσιμα πράγματα, άλλε φωνέ από τη μια πλευρά, άλλε φωνέ από την άλλη. Είναι διεθνή συμφωνία, οι διεθνεί συμφωνίε δεν αλλάζουν εύκολα. Και πάνω σε αυτή τη διεθνή συμφωνία υπάρχει η διεθνή υπόσταση τη Βόρεια Μακεδονία ω μέλο του ΟΗΕ, μέλο του ΝΑΤΟ, υποψήφιο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι διμερέ, δεν αφορά την κραυγή τάδε. είστε Είναι... Ναι. Ορμόμενη από αυτό, έχω δύο ερωτήσει. <laughs> <laughs> Είπατε καταπληκτικό υπουργό εξωτερικών ο Νίκο Κοτζιάς Ναι. Ο Αλέξη ε, Τώρα δεν θέλω να πω στο <laughs> θέμα τώρα. Ωραία. Εγώ σέβομαι και τον Νίκο Κοντιά, νομίζω ότι αν άνοιξε ποτέ αυτό το θέμα. Ε, ε, σημασία έχει ότι. Ο, το λέω γιατί εγώ, ως Υπουργό Ενέργεια, συνεργάστηκα πολύ με τον Νίκο Κοντιά, γιατί είχα τη ΣΑΟΣ με την mm -hmm. Αίγυπτο, με την Αλβανία και πολλέ άλλε δραστηριότητε και το λέω με. Ε, ε, εντάξει, αφήνω τον Αλέξη Τσίπρα έξω. <laughs> <laughs> δεν έχει κανένα νόημα. Θα, θέλω είσαστε... να πω, ήταν ένα πολύ σοβαρό, αποτελεσματικό στο πιο σημαντικό και με τη συμφωνία των προσφυγών έκανε κάτι το οποίο, για το οποίο Θεωρώ ότι η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε θα. Ε, η ιστορία θα είναι δίκαιη μαζί μα. Θα είναι δίκαιη. <laughs> Ωραία. Και με μια κουβέντα γιατί πρέπει να πάμε σε break. Αν γυρνούσατε το, το χρόνο πίσω, θα την ανα... Και ήσασταν ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ και ήσασταν ξανά κυβέρνηση και ήσασταν ξανά μέλο. Θα λέγατε στον Αλεξή το να μην την πάρει αυτή την πατάτα, την καυτή, άστη για τον επόμενο. Όχι. Θεωρώ ότι. Ε, ήταν μια ιστορική απόφαση. Θεωρώ ότι περισσότεροι Έλληνε κατάλαβαν και υποστηρίζουν την κεντρική ιδέα ακόμα και ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία και από άλλου πολιτικού χώρου. Uh -huh. Ε, είδαν ότι επί 30 χρόνια αναλωθήκαμε σε μια εξωτερική πολιτική που τα οι μισές πρεσβείες του χώρου της χώρας αναλώνονταν στο αν στην έκθεση τροφή μοντάδε αντί για μου γράφει ναι. τέτοια μια χωρίς κανένα αποτέλεσμα και με μεγάλη ήττα διότι σχεδόν 150 χώρες είπα Αμερική, ε, Κίνα, Ρωσία, Ευρωπαϊκή την είχαν γνωρίσει με το σκέτο όνομα λοιπόν ήταν μια μεγάλη στιγμή. Ούτε θα το σκεφτόμουν ποτέ. Ή μπορεί να είχε πολιτικό κόστο. Δεν ξέρω αν είχε. Δεν είμαι σίγουρο αν είχε. Αλλά πάντω δεν θα αλλάζατε κάτι. Δεν είστε, θα άλλαζα γνώμη. Νομίζω ότι αυτό είναι και ο προορισμό των κυβερνήσεων που θέλουν να πάρουν μια ευθύνη uh -huh. και ανεξαρτήτω των συνεπειών. Διότι εκ των πραγμάτων, αν δείτε και τι διακυβερνήσει του Βενιζέλου, του Ανδρέα Παπανδρέου και πολλών του Κωνσταντιού Καραμαλή πήραν αποφάσει. Σωστό. Καλά, μην την πάμε σε αυτή την κουβέντα τώρα. Ναι, <laughs> δεν, <laughs> δεν κρίνω, ξέρετε, αλλά κάποια στιγμή έρχονται σε όλε τι κυβερνήσει που είναι άξιε λόγου. Η στιγμή πρέπει να πάρει μια απόφαση. Και είναι καλό να την παίρνει με την καλή. Καλά, και εμεί σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σα. Καλό Σωστά. αγώνα, καλή, καλή δυναμ... επιτυχία σε ό,τι στόχο έχετε. Σα ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε ευχαριστώ. πολύ.